Αρνός, θέμα 2 πάνω στην κατανομή Πουασόν, το οποίο λέει: από μία γέφυρα περνούν κατά μέσο όρο 300 αυτοκίνητα την ώρα. Ποια η πιθανότητα μέσα σε 2 λεπτά να περάσουν από τη γέφυρα 3 αυτοκίνητα? Λοιπόν, κατανομή Πουασόν. Το σημείο αναφοράς, παιδιά, της άσκησης είναι πόσα αυτοκίνητα περνούν σε μία γέφυρα. Μα πάνω σε αυτό, παιδιά, εστιάζει και το ερώτημα. Θέλει ποια πιθανότητα, τα αυτοκίνητα που θα περάσουν από τη γέφυρα, το χ δηλαδή, να είναι πόσα, 3. π του χ ίσον 3. Μάλιστα. Υποάσχομαι, παιδιά, να θυμίσουμε ότι περιγράφει γεγονότα και καταστάσεις που εκτελήσονται ή στο χρόνο ή στο χώρο. Εδώ μιλάμε για το χρόνο, εξού και η ώρα και το δίλεπτο. Είναι χρονικές μονάδες. Η πιθανότητα το χ να είναι 3 π' υπολογίζεται ως εξής. Εάν πάμε στο τυπολόγιο της κατανομής Πουασόν, στον τύπο που είναι ο συγκεκριμένος, π του χ ίσον κ ισούται με ε στη μείον λάμδα επί λάμδα ε στην κ δια κ παραγωγικό, εάν στη θέση του κ βάλουμε το 3, αυτό θα είναι ε στη μείον λάμδα επί λάμδα τρίτης δια 3 παραγωγικού. Παιδιά, το κέντρο, το ενδιαφέροντος για την κατανομή Πουασόν, είναι το λάμδα. Παιδιά, το λάμδα είναι το σημαντικότερο και το φορωτεί τον τύπο της Πουασόν. Το λάμδα είναι ο λεγόμενος μέσος όρος. Μέσος. Καμιά φορά διατυπώνεται και ως ρυθμός. Το λάμδα, παιδιά, συνήθως διατυπώνεται ξεκάθαρα πάνω στην εκφώνηση. Δηλαδή, εδώ λέω ότι κατά μέσο όρο περνούν 300 αυτοκίνητα. Κάποιος μπορεί να πει, α, το λάμδα είναι 300. Ναι, αλλά πρόσεξε. Η Πουασόν έχουμε πει ότι έχει να κάνει με το χρόνο ή το χώρο. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα δύο. Το λάμδα πρέπει να είναι τι? Πρέπει να είναι απαντημένο με βάση το χρόνο ή το χώρο του ερωτήματος, όχι της εκφώνησης. Η εκφώνηση ορίζει το λάμδα να είναι 300 με βάση την ώρα. Η χρονική μονάδα όμως που χρησιμοποιεί το ερώτημα δεν είναι η ώρα, είναι τα 2 λεπτά. Άρα το λάμδα δεν μπορεί να είναι περί 300 αφού αναφέρεται σε διαφορετική χρονική μονάδα. Άρα για να δούμε. Με βάση την ώρα, δηλαδή με βάση τα 60 λεπτά, το λάμδα είναι 300. Να λέμε, δεν κινούμαστε με βάση την ώρα, με βάση τα 2 λεπτά, αυτό θέλει το ερώτημα. Με βάση τα 2 λεπτά, το λάμδα πόσο είναι? Καταλαβαίνετε, παιδιά, αξιοποιούμε τη μέθοδο των τριών για να προσαρμόσουμε το λάμδα στη μονάδα μέτρηση του χρόνου που θέλει το ερώτημα, στα 2 λεπτά δηλαδή. Με ένα απλό χιαστή έχουμε 60 επί λάμδα, ίσον 2 επί 300, 600, άρα το λάμδα είναι 600 δια 60, άρα το λάμδα είναι 10. Άρα έχουμε a στη μείον 10 επί 10 ή στην τρίτη, δια 3 παραγωγικό. Από εκεί και μετά, παιδιά, η κατάσταση είναι εύκολη. Με την αριθμομηχανή και το κουμπιτράκι βρίσκουμε 0,0075 είναι η ζητούμενη πιθανότητα. Ή αν το κάνεις επί 100 είναι 0,75%. Δηλαδή καταλαβαίνουμε, παιδιά, ότι η πιθανότητα είναι πολύ μικρή. Προσοχή στο λάμδα. Καλή συνέχεια. Να είστε πάντα καλά όλοι. Να έχετε όλα τα καλά του Θεού.